Στη τηλεφωνική μου γραμμή έχω τον κύριο Γιάννη Δελή, είναι βουλευτής του ΚΚΕ και πού βρίσκεται, στην πλατεία Κλαθμόνος, στα Προπύλαια, πού είστε κύριε Δελή? Βρίσκομαι, κυρία Λάπα, καλημέρα. Καλημέρα καταρχήν και σε όλους τους ακροατές μας. Βρίσκομαι στη Βουλή. Έχει ξεκινήσει, ξεκινάει όπου να είναι η τρίτη μέρα της συνεδρίασης για το νομοσχέδιο. Έχω την εικόνα του ΚΚΕ, όπου είναι με τα πανό και στους δρόμους, όχι τόσο στη Βουλή. Βεβαίως, και σε λίγο θα βγούμε και οι βουλευτές έξω στην συγκέντρωση στο Σύνταγμα να βρεθούμε με τον κόσμο, με τον σήμερα κόσμο. Σήμερα τελειώνει η ιστορία με το εργασιακό. Πιστεύετε ότι τελειώνει ή τώρα αρχίζει? Σήμερα τελειώνει στη Βουλή. Σωστά το είπατε. Θα έχουν την πλειοψηφία για να το ψηφίσουν στη Βουλή. Αλλά οι εργαζόμενοι νομίζω θα απαντήσουν, μπορούν να απαντήσουν, έχουν τη δύναμη να απαντήσουν, συλλογικά βεβαίως, όλοι μαζί, στους χώρους δουλειάς, όπου δηλαδή θα επιχειρηθεί και να εφαρμοστεί αυτό το έκτρωμα που θα ψηφιστεί απόψε το βράδυ. Ένα έκτρωμα, ένα νομοθέτημα, κυρία Λάπα, το οποίο όχι μόνο υποχρεώνει τους εργαζόμενους να εργάζονται περισσότερο, όχι μόνο τους υποχρεώνει να πληρώνονται λιγότερο παρά το ότι θα εργάζονται περισσότερο, αλλά τους απαγορεύει στην ουσία και να διεκδικούν και να αγωνίζονται. Απαγορεύει στην ουσία, στην πράξη, την απεργία. Και το βλέπουμε και με την χθεσινή απόφαση, την τρομοκρατική απόφαση των δικαστηρίων για μια απεργία η οποία είχε λάβει υπόψη της τις πανελλαδικές εξετάσεις και είχε εξαιρέσει όλους όσους, για τους καθηγητές εννοώ, θα έπαιρναν μέρος αυτήν. Απλά θα σας πω και κάτι άλλο, ότι είναι δύσκολο εν μέσω πανελλαδικών να γίνονται τέτοιες απεργιακές κινητοποίησεις, αλλά νιώθω ότι είναι σαν την κότα με το αυγό. Ποιο έγινε πρώτο? Και θα μου απαντήσετε ότι δεν θα έπρεπε να φέρουν τέτοια νομοσχέδια. Μα νομίζω ότι αυτή είναι η κότα. Η κυβέρνηση επιλέγει αυτό το διάστημα για να φέρει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, όπως επέλεγε με κλειστά σχολεία, με κλειστά πανεπιστήμια, να φέρει πάρα πολύ σοβαρά εκπαιδευτικά νομοσχέδια με τους εκπαιδευτικούς, με την εκπαιδευτική. Ναι, αλλά το νομοθετικό έργο δεν πρέπει να συνεχιστεί. Βεβαίως, θα πρέπει όμως να λαμβάνει υπόψη και την κοινωνική κατάσταση και δεν μπορεί η κυβέρνηση να απευθύνει συστάσεις στον κόσμο, να κάθεται σπίτι του, να παίρνει όλα τα μέτρα προφύλαξης και εκείνη να αξιοποιεί όλη αυτή την κατάσταση για να περνάει, για να ψηφίζει νόμους στη Βουλή, τους οποίους γνωρίζω ότι θα προκαλέσουν αντιδράσεις. Περί αυτού πρόκειται. Είναι και επιλογή λοιπόν της κυβέρνησης να φέρει το νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που αναστατώνει, να σας πω, κυρία Λάπα, τσακίζει τη ζωή των παιδιών που γράφουν επανελλαδικές εξετάσεις. Μιλάτε για την ζωή σε μερικά χρόνια, Για τη νέα γενιά που θα βγει, που θα βγει στο μεροκάματο, θα βγει στη δουλειά. Για αυτήν ψηφίζονται τα μέτρα και οι γονείς τους σήμερα απεργούν. Η άλλη όψη του νομίσματος, κύριε Δελή, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις για να δουλεύουν και οι εργαζόμενοι. Δεν θα διαφωνήσουμε. Ασφαλώς και θα πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις, παραγωγικές μονάδες. Φυσικά το θέμα είναι ότι αυτές οι παραγωγικές μονάδες, και αυτή είναι η θέση του κόμματός μας, μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τους μετόχους τους, χωρίς τα αφεντικά τους. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που ουσιαστικά θέσατε τώρα την καρδιά του ζητήματος, κυρία Λάπα. Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά, γιατί χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά. Αυτό δεν λέει το σύνθημα. Να σας πω και κάτι άλλο, επειδή έχω μια εμπειρία μεγάλη. Ναι, θα σας πω. Αυτοί οι οποίοι είναι απαραίτητοι είναι οι επιχειρήσεις, οι παραγωγικές μονάδες και οι εργαζόμενοι. Οι μέτοχοι και οι καπιταλιστές περισσεύουν, κυρία Λάπα, και αυτοί θα πρέπει να κάνουν στην άκρη. Αυτό είναι με λίγα λόγια και το πρόβλημα της εποχής μας και αυτό θα πρέπει να λυθεί αν θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας. Νιώθω πολλές φορές ότι τα κόμματα, οι άνθρωποι που στελεχούν τα κόμματα, δεν ζούνε στην κοινωνία που ζούμε οι υπόλοιποι. Και τι εννοώ με αυτό? Νομίζω ότι δεν αφορά εμάς, δεν αφορά τους κομμουνιστές βουλευτές, γιατί εμείς όχι μόνο ζούμε, αλλά περνάμε και όλα όσα περνάει ο κόσμος. Θα σας πω. Νιώθω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μαύρη εργασία.
Νομίζω ότι δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε αυτό. Φυσικά. Και η μαύρη εργασία, ξέρετε πότε γίνεται. Επειδή δουλεύουμε πάρα πολύ όλοι μας, και εσείς και εμείς, γίνεται όταν δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο για να υποστηρίξει έστω ένα 70% από αυτό που μπορεί να θέλει ο εργοδότης και ένα 70% από αυτό που θέλει ο εργαζόμενος. Και τι εννοώ με αυτό. Αν κάποιος εργοδότης θέλει να δουλέψει παραπάνω εργοζόμενος, θα δουλέψει ο εργαζόμενος. Γιατί αλλιώς υπάρχει η πόρτα του ΑΕΔ. Ναι. Οπότε αυτό, μισό λεπτάκι δώστε μου, οπότε αυτό το περιθώριο, το θέλω να δουλέψεις λίγο παραπάνω, δεν θα καταγραφεί πουθενά και δεν καταγράφεται πουθενά όλα αυτά τα χρόνια. Έρχεται όμως η ψηφιακή κάρτα και λέει ότι έχεις κάνει ως εργασία μέσα σε ένα κτίριο που είναι η δουλειά σου ή ως παροχή υπηρεσιών κτλ. Εφόσον έχεις την ψηφιακή κάρτα, φεύγει κατευθείαν από τον εργαζόμενο μέσω της εργάνης και πάει στο Υπουργείο, οπότε αυτό κατοχυρώνεται ως ώρα, υπερορία, ως εργασιακό δικαίωμα του ότι έχεις δουλέψει πια. Υπάρχει αυτό το θέμα, το οποίο νομίζω ότι είναι θετικό για σας, ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή κάρτα. Σωστά. Θα σας πω, κυρία Λάπα, καταρχήν πράγματι υπάρχει ένα τμήμα των εργαζομένων το οποίο επιθυμεί να εργαστεί υπερορίες γιατί θα βγάλει λίγα λεφτά παραπάνω για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που τρέχουν. Αυτό υπάρχει, είναι υπαρκτό. Το ζήτημα είναι ότι με το σημερινό νομοσχέδιο δεν θα παίρνει πια υπερορίες, θα παίρνει ρεπό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν όμως πάρα πολλές περιπτώσεις όπου οι υπερορίες στην ουσία είναι υποχρεωτικές. Τις επιβάλλει, τις απαιτεί ο εργοδότης, η μεγάλη εργοδοσία, όταν έχει πάρα πολλή δουλειά και βεβαίως πρέπει να εμφανίζεται αυτό και με το νομοσχέδιο ότι γίνεται και με την θέληση ή μετά από αίτηση του εργαζόμενου. Πιστεύετε ότι δεν γίνεται. Με την ψηφιακή κάρτα που θέσατε. Πιστεύετε ότι δεν γίνεται. Δηλαδή ο εργοδότης όταν θέλει ο εργαζόμενος να δουλέψει, όταν τον αναγκάζει δεν δουλεύει ο εργαζόμενος, δουλεύει. Φυσικά και θα δουλέψει. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να αντιδράσει, να αντισταθεί όλοι μαζί με το σωματείο του κτλ. Δεν είναι ένα ζήτημα που το αντιμετωπίζει κανείς μόνος του αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει καμία ισοτιμία στη σχέση εργοδότη-εργαζόμενου. Καταλαβαίνετε όλοι το καταλαβαίνουν. Ή το καταλαβαίνουν τέλος πάντων όσοι έχουν δουλέψει ως εργαζόμενοι σε εργοδότες. Αλλά θέσατε το ζήτημα της ψηφιακής κάρτας. Έτσι εμφανίζεται. Έτσι εμφανίζεται, δίθεν αθώ, δίθεν εξυγχρονιστικό. Έχει όμως πολύ, αν θέλετε, ευρύτερη στόχευση αυτό το μέτρο της ψηφιακής κάρτας. Γιατί θα γίνει εκείνο το αποφασιστικό εργαλείο έτσι ώστε να εφαρμοστεί απρόσκοπτα ο λεγόμενος ενεργός και ανενεργός χρόνος εργασίας. Με βάση την ψηφιακή κάρτα, δηλαδή μια κάρτα δηλαδή διαρκείας ηλεκτρονική η οποία θα χτυπιέται διαρκώς από τον εργαζόμενο και η οποία θα απενεργοποιείται ακόμα και όταν ο εργαζόμενος θα χρειαστεί να πάει στην τουαλέτα. Νομίζω ότι αυτό είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα, δηλαδή το διάλειμμα ή η τουαλέτα ενός εργαζόμενου. Το διάλειμμα εξαιρείται, κυρία Λάπα, στο νομοσχέδιο και αυτό είναι ένα από τα πραγματικά μαργαριτάρια του νομοσχεδίου. Το διάλειμμα βγαίνει έξω από τον εργάσιμο χρόνο. Όμως μέσα στον εργάσιμο χρόνο του, μέσα στο 8ωρό του ένας εργαζόμενος χρειάζεται να πάρει και μια ανάσα. Να πάει μία ή δύο φορές στην τουαλέτα, να κάτσει 10 λεπτά να πιει έναν καφέ. Αυτά θεωρούνται μη εργάσιμος χρόνος και αυτά θα καταγράφει η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Με λίγα λόγια, θα καταγράφει, κυρία Λάπα, τη βαρβαρότητα που υπάρχει. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή ξέρετε, η ψηφιακή κάρτα δεν είναι και τόσο καινούργια, έχει εφαρμοστεί σε αρκετούς χώρους δουλειάς, δηλαδή, για παράδειγμα στις τράπεζες, έχει εφαρμοστεί αυτή η ψηφιακή κάρτα. Και στις μεγάλες επιχειρήσεις, ναι. Ναι, αυτό δεν τους έχει εμποδίσει, δεν έχει αποτρέψει ούτε τις απολύσεις, ούτε τις μειώσεις των μισθών, ούτε την εργοδοτική αυθαιρεσία, κάθε άλλο, αέρα στα πανιά τους. Με αυτήν την έννοια, αυτό που θα προστατέψει τους εργαζόμενους είναι ο δικός τους αγώνας, είναι η δική τους αποφασιστικότητα και απόφαση να οργανωθούν και να παλέψουν. Θα χρειαστεί να παλέψουν για να μην εφαρμοστεί αυτό το νομοσχέδιο στους χώρους δουλειάς. Εκεί θα κριθεί η μάχη, όχι σήμερα. Mm-hmm. Και σήμερα, εντάξει, αλλά στους χώρους δουλειάς. Mm-hmm. Μάλιστα. Κυρίως. Λοιπόν, πού μαζεύετε τον κόσμο σας, για να πείτε το κάλεσμά σας και να κλείσουμε με αυτό. Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, στο οποίο βεβαίως συμμετέχουν και οι κομμουνιστές, θα συγκεντρωθεί με τα συνδικάτα, με τα σωματεία στην πλατεία Συντάγματος, στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή, προκειμένου να ακουστεί όσο μπορεί να ακουστεί η φωνή τους μέσα στη Βουλή. Τι ώρα? Στις 10:30.
το πρωί. Ωραία. Τώρα, σε λίγο. Λοιπόν, σε καλό αγώνα, δηλαδή. Εγώ να ευχηθώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.